Λαβράκι, φαίνεται πως έπιασε η αστυνομία. Πρόκειται για 42χρονο Ιρανό και μάλιστα παράνομο μετανάστη που εντοπίστηκε φορτωμένος χρήματα αλλά και ναρκωτική ουσία, crystal meth, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κελί για 8 μέρες. Εντοπίστηκαν 26 συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας που πιστεύεται ότι είναι μεταμφεταμίνη, βάρους 10 γραμμαρίων, καθώς επίσης και 2 συσκευασίες που περιείχαν μαύρη συμπαγή ουσία που πιστεύεται ότι είναι όπιον. Επίσης, εντοπίστηκαν το χρηματικό ποσό των 3.810 ευρώ. Ο 42χρονος παραδέχθηκε ότι μέρος των χρημάτων ήταν από την αγοραπολισία ναρκωτικών. Σοκαριστικό το γεγονός ότι μόνο πέρσι είχαμε 6 θανάτους από χρήση ναρκωτικών σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων που παραδόθηκε σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα προβληματίζει το γεγονός ότι η Ευρώπη γέμισε από κοκαίνη. Βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, η κοκαίνη υπάρχει περίσσια κοκαίνης, είναι κάτι που δεν θα μείνει και Κύπρος ανυπηρέαστη. Και το άλλο πρόβλημα που εντοπίζει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο είναι η δραστικότητα της κάναβης, ότι έχει αυξηθεί και είναι πολύ πιο επικίνδυνη από την κάναβη που χρησιμοποιούν και παλιά. Οι αρμοδίοι ενημέρωσαν μεταξύ άλλων τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις νέες προκλήσεις όπως ο τζόγος, ενώ εντόπισαν κενά και παραλήψεις της πολιτείας για τα οποία εισηγήθηκαν λύσεις.